Люди разных национальностей, взрослые и дети воевали с врагом. Наряду с мужчинами женщины работали на победу. Шили шинели, вязали теплые рукавицы и носки, пекли хлеб. Работали на военных заводах по производству танков, самолетов, оружия и боеприпасов. Άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, ενήλικες και παιδιά, πολέμησαν ενάντια των εχθρών. Γυναίκες και κορίτσια ράβανε στρατιωτικά πανοπόδια, πλέκανε ζεστά γάντια και κάλτσες. Δούλεψαν σε πολεμικά εργοστάσια για την παραγωγή τάγκς, αεροσκαφών, όπλων και πυρομαχικών. А еще они писали письма на фронт, в которых рассказывали о родном доме, о том, как они ждут победы и возвращения домой своих сыновей, братьев, мужей. Сколько в них было любви, веры и надежды на скорую встречу в родном краю. Такие письма необходимы были солдату, и поэтому символом верности и надежды стала девушка Катюша из любимой песни. Επίσης έγραφαν γράμματα στο μέτωπο του πολέμου, όπου μιλούσαν για το σπίτι τους, για το πώς περιμένουν την νίκη και την επιστροφή, τους γιους, τους αδελφούς, τους συζύγους στο σπίτι. Πόση αγάπη είχαν αυτά τα γράμματα, πόση πίστη και πόση ελπίδα να ξαναδούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα σύντομα στην πατρίδα. Τέτοιες επιστολές ήταν απαραίτητες στο στρατιώτη. Ως συνέπεια, το κορίτσι Κατσούσα από το βαστίγνωστο τραγούδι έγινε σύμβολο της πίστης και της ελπίδας. Ρασιτάλια.